Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα να απευθύνομαι σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολών Μαντουλίδη. Θέλω να σας συγχαρώ γιατί δημιουργείται ένα περιβάλλον τέτοιο που ανταποκρίνεται σε αυτές τις προδιαγραφές και αν θέλετε και τις φιλοδοξίες και τη στόχευση του Ευρωπαϊκού Σχολείου. Επιτρέψτε μου δύο λόγια για τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο πριν αναφερθώ σε δύο επιμέρους θέματα που θεωρώ ότι πρέπει να διέπουν οριζόντια την εκπαίδευση και τα οποία αποτελούν δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις για όλους τους πολίτες, εμάς τους γονείς, αλλά κυρίως τους μαθητές, τους πολίτες που έρχονται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσμοθετήσει την πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης με μια συνέργεια με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δεξιοτήτων και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ο στόχος είναι να υπάρχει συνεργασία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να δημιουργηθούν συστήματα εκπαίδευσης που θα είναι πιο ανθεκτικά, χωρίς αποκλεισμούς, σε κάθε στάδιο της εκπαίδευσης. Στην προσχολική, στη σχολική, στην ανώτερη, στην εκπαίδευση των ενηλίκων και στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Όλη αυτή η προσπάθεια, καθώς η εκπαιδευτική πολιτική, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι εθνική αρμοδιότητα, στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των λειτουργών της εκπαίδευσης, των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, των διευθυντών των σχολείων, στην ψηφιακή εκπαίδευση, στην πράσινη εκπαίδευση, αλλά και στην παγκόσμια διάσταση της εκπαίδευσης, καθώς είναι απαραίτητο οι Ευρωπαίοι πολίτες, οι νέοι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν άμεση αίσθηση και άμεσες δυνατότητες για να διεκδικήσουν τη θέση τους στον κόσμο. Υπάρχει μέσα σε αυτή τη διαδικασία, υπάρχουν δύο διαστάσεις, τις οποίες ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα αναλυτικά. Η πρώτη διάσταση αφορά το κομμάτι του κλίματος και της βιωσιμότητας, ξεκινώντας από τις καλές πρακτικές. Θα ήθελα να το λάβετε υπόψη σας, γιατί μπορεί να αποτελέσει και μια ενδιαφέρουσα καλή πρακτική και για το σχολείο σας. Η Ιταλία έχει καταστήσει υποχρεωτική την εκπαίδευση για το κλίμα. Είναι η πρώτη χώρα που το έχει κάνει και θεωρούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι με αυτόν τον τρόπο έχει ανοίξει ένα δρόμο ούτως ώστε να δημιουργηθούν ανάλογες πρακτικές στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, στην Κύπρο ήδη χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκά κονδύλια για να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον με περισσότερη εκπαίδευση στα περιβαλλοντικά θέματα. Στη Ρουμανία, τα αποτελέσματα δύο ερευνών της UNESCO μας έδειξαν ότι οι μισές από τις 100 χώρες που εξετάστηκαν δεν είχαν καμία αναφορά στην κλιματική αλλαγή στο εθνικό τους πρόγραμμα και για το λόγο αυτό η Ρουμανία αποφάσισε ότι είναι απαραίτητο να διδάξει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στην κλιματική αλλαγή. Χρησιμοποιεί μάλιστα, έχει δημιουργήσει μάλιστα ένα εθνικό δίκτυο πράσινων σχολείων και να πω πώς λειτουργεί αυτό. Τα σχολεία αυτά θα εξοικονομούν πόρους, θα διαθέτουν προγράμματα οικοσχολείων, θα υποστηρίζουν εκπαιδευτικούς και μαθητές να δημιουργήσουν πράσινες δεξιότητες, που είναι οι νέες δεξιότητες που απαιτεί η οικονομία και η αγορά, και θα εφοδιάζονται και με πράσινα λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών τους στις περιοχές. Μιλάμε για 3.000 πράσινα λεωφορεία που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα οποία αναφέρω έχουν να κάνουν κυρίως με τις καλές πρακτικές. Όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι η παράμετρος της βιωσιμότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής θεωρώ ότι είναι μια κομβική παράμετρος ανάπτυξης της εκπαίδευσης, ειδικά στα σχολεία σήμερα. Και για το λόγο αυτό θέλω να θυμίσω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ταχύτατη μεταρρύθμιση των σχολικών προγραμμάτων σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρεται όλη αυτή η αλλαγή από τους εκπαιδευτικούς προς τα παιδιά, αλλά κυρίως και λόγω και των υψηλών δυνατοτήτων και της υψηλής ευαισθησίας των παιδιών, η διάδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη στα σχολεία. Η περιβαλλοντική βιωσιμότητα σήμερα αποτελεί μέρος της ικανότητας του πολίτη και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να ενδυναμώσουμε τους μαθητές και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στην κατάσταση της δημιουργίας μιας βιώσιμης εκπαίδευσης. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε αποφασίσει από τον Ιούνιο του 2022 το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων της Βιωσιμότητας και σας καλώ να το λάβετε υπόψη σας προκειμένου να δημιουργήσετε καταρχήν ένα εθελοντικό πλαίσιο συμμετοχής των παιδιών στη βιωσιμότητα και αμέσως μετά να υιοθετήσετε μαθήματα που αφορούν τη βιωσιμότητα που, καθώς η βιωσιμότητα δεν είναι ένα μάθημα μέσα στο σχολικό πρόγραμμα, είναι στην πραγματικότητα μία οριζόντια διάσταση που διατρέχει
όλες μα όλες τις δραστηριότητες των παιδιών. Σε αυτή τη βάση μπορούν να γίνουν ομαδικές εργασίες, μπορούν να αναπτυχθούν οι πράσινες δεξιότητες σε ό,τι αφορά όχι μόνο, ας πούμε, το διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή, αλλά και τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας. Μπορούμε να δούμε τα ζητήματα της διαχείρισης του περισσεύματος των τροφίμων, τα ζητήματα της βιώσιμης ένδυσης, που είναι ένα από τα καινούργια πράγματα που μελετούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αλλάζουμε την νομοθεσία, καθώς η νεολαία είναι εξόχως απαιτητική στην ηθική και βιώσιμη ένδυση. Και τελικά αυτό που θα δημιουργήσουμε μέσα από όλη αυτή την ριζική, επιτρέψτε μου να πω, αλλαγή, είναι πολίτες που επιδιώκουν να έχουμε βιώσιμη κοινωνία και μάλιστα με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Το δεύτερο θέμα στο οποίο θα ήθελα αναλυτικά να αναφερθώ λίγο αφορά τις δεξιότητες STEM. Και πολύ καλά εσείς ξέρετε, γιατί ασχολείστε με την ψηφιακή εκπαίδευση, ότι ο όρος Science, Technology, Engineering and Mathematics είναι ένας όρος που εισήχθη μόλις πριν από μία εικοσαετία, περίπου πριν από 23 χρόνια, και είναι ένας όρος ο οποίος στην πραγματικότητα μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε τη διδασκαλία των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών, που είναι ζωτική σημασία για την κατανόηση του σύμπαντος, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες και την επιστήμη των μηχανικών, που είναι στοιχεία που αποτελούν για τον άνθρωπο μέσα αλληλεπίδρασης για το σύμπαν. Οι σπουδές STEM είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εκπαίδευση επίσης βασικός πυλώνας της αλλαγής της νέας πορείας της Ευρώπης και φαίνεται πως σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πολύ πολύ σημαντικές ελλείψεις. Η πρώτη και σημαντική έλλειψη είναι ότι έχουμε σοβαρές ελλείψεις κοριτσιών στις σπουδές STEM. Αυτή τη στιγμή στις θέσεις εργασίας STEM εργάζονται μόνο 17% γυναίκες. Και αυτό είναι μια υστέρηση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε συνδυάζοντας τις σπουδές STEM επίσης με μια οριζόντια διάσταση, όπως και η περίπτωση της βιωσιμότητας. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδές STEM μπορούν να γίνουν ελκυστικές στο σύνολο των μαθητών, ανεξαρτήτως του προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, οι γυναίκες αποφεύγουν τις σπουδές STEM, για την ακρίβεια μόνο ένα στους τρεις από φύτους είναι γυναίκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν αυτές οι δεξιότητες και αυτές οι σπουδές να ανέβουν. Έχουμε αυτή τη στιγμή σοβαρό έλλειμμα συνολικά στην Ευρώπη. Το 42% των Ευρωπαίων δεν διαθέτει καθόλου δεξιότητες σπουδές STEM, ενώ και η χώρα μας δεν είναι στις πρώτες στην επίδοση των σπουδών STEM, με την Ιταλία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία να είναι στο τέλος του καταλόγου των δεξιοτήτων της κλίμακας ΔΕΣΗ και την Φιλανδία, που έχει ένα από τα εκπαιδευτικά συστήματα που υιοθετούν ακριβώς αυτή την οριζόντια προσέγγιση, να είναι στην κορυφή του καταλόγου. Εκείνο που υποστηρίζουμε και έχει ιδιαίτερη σημασία να το δει και το σχολείο με την έννοια ότι είναι μια δράση ευρωπαϊκή, είναι τη δημιουργία του συνασπισμού εθνικών πλατφορμών, επιτρέψτε μου τον προφητικό STEM, τη συμμαχία STEM, μιας πλατφόρμας που θα συγκεντρώσει εταιρείες, υπουργεία παιδείας και ενδιαφερόμενους φορείς, με στόχο να δημιουργηθεί έτσι το δίκτυο Scientix, το οποίο επιτρέπει στους καθηγητές STEM, τους ερευνητές και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, και εμάς δηλαδή, να συναντηθούν και να αναπτύξουν λύσεις για την πρόκληση του STEM. Και βεβαίως υπάρχουν ειδικά προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus Plus, με στόχο την εκπαίδευση STEM. Με αυτά τα λίγα θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση, να ευχαριστήσω το σχολείο για αυτή την πραγματικά εξαιρετική πρωτοβουλία και να σας πω ότι το σχολείο σας αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα παραδείγματα που έχουμε να υποδείξουμε στην εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι έχετε ανοίξει δρόμο, συνεχίστε να ανοίγετε δρόμο, ενσωματώστε όσο το δυνατόν νωρίτερα τις καλές πρακτικές, ώστε να μπορούμε κι εμείς να καμαρώσουμε τους αυριανούς πολίτες με τα λαμπερά μυαλά και κυρίως με την πολύ ισχυρή συνείδηση, την ισχυρή ευρωπαϊκή συνείδηση, την ισχυρή εθνική συνείδηση, τη συνείδηση που τους δίνει τη δυνατότητα να ενσαρκώσουν το ρόλο του πολίτη. Άκουσα προηγουμένως τον Δημήτρη, τον μαθητή, και θέλω να τον συγχαρώ για τον αριστοτελικό τρόπο που προσεγγίζει τη σκέψη του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπυράκη. Είναι πολύτιμος ο ρόλος της Ευρώπης σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Χρειαζόμαστε πολλά εφόδια εμείς οι εκπαιδευτικοί για να μπορέσουμε σε αυτόν τον δρόμο το φωτεινό της παιδείας να συμβαδίσουμε μαζί με τους μαθητές. Γίνονται βήματα, θέλουμε κι άλλα βέβαια, γιατί οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ γρήγορες.
Εσείς, ζώντας περισσότερο στο εξωτερικό, είμαι σίγουρη ότι το εισπράτετε όλο αυτό. Η Ελλάδα πέρασε και μια μεγάλη κρίση. Δυστυχώς, η κρίση αυτή μας επηρέασε η οικονομική σε όλους τους τομείς, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις ανθρωπιστικές σπουδές, κυρία Σπυράκη. Κάνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρώπη? Καθόλου, και αναφέρθηκα σε αυτούς τους δύο τομείς και να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί θεωρώ καταρχήν ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν πρέπει καθόλου να απέχουν από τη βάση και αυτών των δύο οριζόντιων, επιτρέψτε μου να πω, παραμέτρων εκπαίδευσης στην καθημερινότητα των μαθητών. Οι ανθρωπιστικές σπουδές είναι η βάση του να χτίσει ο μαθητής τη συνείδηση του πολίτη, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις ανθρωπιστικές σπουδές στη βάση του να χτιστεί ο νέος πολίτης. Όμως επιμένω, και επιτρέψτε μου να πω κάτι σε αυτό, ότι το παν μέτρων άριστον είναι η περίφημη ισορροπία την οποία επιδιώκουμε στη βάση της βιωσιμότητας. Το λέω για να καταλήξουμε τελικά πάλι σε αυτά που ξέρουμε. Η δυνατότητά μας να προχωρούμε και να ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες μπορεί να ξεκινά από το μηχανισμό των αντικειθήρων και να φτάνει στα σπουδαία έργα που είχαν οι Έλληνες σε ό,τι αφορά την υδροδότηση και αργότερα οι Ρωμαίοι, που χρησιμοποιούσαν κάθε σταγόνα νερού, προκειμένου αυτό να μην πάει χαμένο και να μην δημιουργείται και να δημιουργείται στη φύση ένας ανάρρωτος κύκλος. Πολλές φορές θα ανατρέξουμε. Και όλες αυτές οι δεξιότητες αποτελούν μέρος της ίδιας αλυσίδας. Όμως για να μπορούμε να ανατρέξουμε, χρειάζεται κυρίως και πρώτα απ' όλα να μπορούμε να είμαστε σύγχρονοι και, επιτρέψτε μου τον όρο, ανταγωνιστικοί σε μια κοινωνία που αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα, στην Ευρώπη που πρέπει να επενδύσει πολλά περισσότερα στην εκπαίδευση των νέων ανθρώπων και στην κίνησή τους μέσα στην Ευρώπη, προκειμένου να συμπληρώσουν την εθνική τους ταυτότητα, που είναι η βάση, με την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη και την αίσθηση ότι συμμετέχουν σε ένα κοινό όλων. Και βεβαίως όλο αυτό να είναι και ένα παράδειγμα, γιατί η Ήπειρός μας είναι ο καλύτερος τόπος για να ζει κανείς, ειδικά όταν είναι παιδί, ειδικά όταν είναι γυναίκα. Και είναι και ο τόπος που έχει μιλήσει για όλα αυτά, κυρία Σπυράκη. Είναι ο τόπος που γέννησε τις ανθρωπιστικές σπουδές και θα έλεγα ότι είναι καλό να γίνει και η παντιέρα της ευρωπαϊκής πολιτικής στον χώρο της παιδείας, καθώς οι χώρες της Ευρώπης διαδραμάτισαν στο παγκόσμιο πολιτισμό έναν ρόλο πρωταγωνιστικό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την συμβολή σας. Σας ευχόμαστε το καλύτερο. Καλή δύναμη στο έργο σας. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε. Ελπίζω διαζώσεις. Εξάλλου εδώ είμαι, δηλαδή μερικά χιλιόμετρα δίπλα σας. Ελπίζω την επόμενη φορά μας την ευκαιρία να τα πούμε διαζώσεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ.